Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χαρίδου, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Θέλετε να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το χθεσινό νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Όπως νομίζετε εσείς, ναι. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, του ιδιωτικού χώρου γενικότερα της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχολαρχών και μετατρέπει κυρίως τους εργαζόμενους σε έρμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τόσο για τον παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στους συνολόγους, αλλά παράλληλα και συγχρόνως και κύρια τα εργασιακά τους δικαιώματα. Ενώ οδηγεί σε σχολεία σούπερ μάρκετ εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, και ένας άνθρωπος που έχει ένα ιδιωτικό σχολείο είναι επιχειρηματίας, πώς να το κάνουμε. Πρέπει και αυτός να πηγαίνει αυτό λέμε καλά. Και το καταγγέλαμε με την έννοια της παρέμβασής μας και στο νομοσχέδιο, ότι ακριβώς αυτή την επιχειρηματική δράση ενισχύει η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο, που υπήρχε βεβαίως η επιχειρηματική δράση στην υγεία, στην παιδεία, την ενισχύει ακόμα περισσότερο, παίρνοντας βέβαια και μέτρα κατά των εκπαιδευτικών ενάντια στα εργασιακά τους δικαιώματα, αφήνοντάς τους, όπως σας είπα, έρμεο των ορέξεων, των απαιτήσεων, αν θέλετε, των σχολαρχών, των ιδιοκτητών, των επιχειρήσεων αυτών. Λοιπόν, πρόκειται για ένα βήμα σε ό,τι αφορά το κομμάτι, το ζήτημα των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα βήμα αρνητικό, μια αρνητική εξέλιξη, η οποία στοχεύει φυσικά στο πιο φθηνό εκπαιδευτικό, πιο φθηνό εργαζόμενο εκπαιδευτικό, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν φθηνότερα εργατικά χέρια, φθηνότερους εκπαιδευτικούς, και οι ίδιες να απολαμβάνουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Τώρα μέσα στο κορονοϊό βέβαια είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γιατί ποιος σας το λέει αυτό, ότι δεν υπάρχει κερδοφορία των επιχειρήσεων? Τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα. Και μιλάμε για τις μεγάλες, δεν μιλάμε για τις μικρές επιχειρήσεις με την έννοια του αυτοαπασχολούμενου ή το αυτοαπασχολούμενο που απασχολεί έναν και δύο εργαζόμενους. Εξάλλου τα μέτρα που παίρνονται, και άμα τα δείτε στην εξέλιξή τους και από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μέσα στην άνοιξη, στα πλαίσια της πανδημίας, ενίσχυαν και συνεχίζουν φυσικά να ισχύουν αυτά τα μέτρα, ενίσχυαν τους μεγάλους ομίλους, τις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους. Που απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό φυσικά εργαζομένων. Προφανώς πάρθηκαν τα μέτρα, τα προφανώς οποία για να μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το εργατικό δυναμικό. Μα η συγκράτηση του εργατικού δυναμικού θα γίνει μέσω της εκπεριτροπής εργασίας ή της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από τον ίδιο το λαό, από τα ματωμένα πλεονάσματα που τον προηγούμενο αλλά και της σημερινής κυβέρνησης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά δηλαδή η χρηματοδότηση, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, σε ό,τι αφορά τους μισθούς των εργαζομένων, προκειμένου τι επιχειρήσεις. Φυσικά και υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν, ενδεχομένως συνεχίζουν και τώρα να αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά αυτές, επαναλαμβάνω, είναι στο φάσμα, αν θέλετε, των μικρών αυτών, των λεγόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εκεί υπάρχουν ζητήματα φυσικά. Αλλά για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Ήταν η κρίση του κορονοϊού, η οποία, αν θέλετε να το γενικεύσω, ήρθε να επιτείνει, ήρθε ως καταλήτης, αν θέλετε, στη κρίση, τη διαφαινόμενη κρίση από πέρυσι το Σεπτέμβριο, τα στοιχεία είναι γνωστά, ήρθε να επιδεινώσει, αν θέλετε, την οικονομική καπιταλιστική κρίση, η οποία ξεδιπλώνεται αυτό το διάστημα. Και φυσικά όλα τα μέτρα αυτά που πήρε η κυβέρνηση τα πήρε στην κατεύθυνση να ενισχύσει τους επιχειρηματίες. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα μέτρα ήταν στην ατζέντα, ήταν στη φαρέτρα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
που πριν τις εκλογές του 19 και η σημερινή κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πασαρέλα που κάνανε τότε στην συνέλευση των Ελληνίων Βιομηχάνων, είχαν δεσμευτεί, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, για αυτά τα μέτρα, τα οποία ήταν, επαναλαμβάνω, στη φαρέτρα και ήταν έτοιμα να υλοποιηθούν ενδεχομένως το επόμενο διάστημα από ό,τι μιλάμε σήμερα, ή να ήταν σε εξέλιξη, ή να τα είχαμε μπροστά μας. Όμως η κρίση της πανδημίας, ο κορονοϊός, επέτεινε την κατάσταση και βεβαίως αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν και προωθήθηκαν, μάλλον, και εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα. Δείτε τι γίνεται με την απελευθέρωση των... τι γίνεται με τις απολύσεις. Ήδη ξεκίνησε μια σειρά από επιχειρήσεις και απολύουν εργαζόμενους αφού έληξε το διάστημα του προστατευτισμού, αυτού που είχε περάσει με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και μιλάμε για επιχειρήσεις, γιατί τα στοιχεία είναι βοούν, να το πω έτσι. Επιχειρήσεις οι οποίες και κερδοφορία έχουν και μέσα στην περίοδο του κορονοϊού κάνανε και επενδύσεις, μάλιστα. Άρα λοιπόν, είναι μύθος αυτό ότι πάμε να προστατεύσουμε καταρχήν τον εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο τον τσακίζουν χρόνια τώρα με όλα αυτά τα μέτρα των μνημονίων, όπου έχει αντίκτυπο και στις εργασιακές του σχέσεις και στους μισθούς και τα δικαιώματα στο σύνολό τους. Αλλά από εκεί και πέρα του δίνουν ακόμα ένα πιο μεγάλο κτίμα. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη η μισθή των εργαζομένων με την εκπεριτροποίηση, με όλα αυτά τα μέτρα που πήραν, έχει μειωθεί κατά 20%. Ναι. Και πάμε. Ολοταχώς για νέες μειώσεις και κατά παράδοση του μισθού των εργαζομένων. Άρα ο στόχος είναι, αξιοποίησαν την κρίση, αξιοποιήθηκε η κρίση προκειμένου ο εργαζόμενος να φθηνίνει, ο εργαζόμενος να πληγεί, να πληρώσει ο λαός μας τα σπασμένα και από αυτή την κρίση, και φυσικά όσο το δυνατόν αλόβητο να βγει πιο το μεγάλο κεφάλαιο, οι επιχειρηματίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις, στον τουρισμό, θέλετε, στην βιομηχανία, και πάει λέγοντας. Δείτε τώρα με το κορονοϊό, με αφορμή τώρα την έξαρση, πλέον την αύξηση των κρουσμάτων. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, δεν υπάρχουν ζητήματα, για παράδειγμα, πέρα από τις παλινοδίες και το μπρος πίσω της κυβέρνησης για τη χρήση μάσκας και όλα αυτά, που συζητιούνται στο δημόσιο διάλογο. Ποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση? Είναι ανεπαρκή, αποσπασματικά και κατόπιν εορτής. Και φυσικά στο απειρόβλητο παραμένουν πια τα κέρδη, η δυνατότητα της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δείτε στα αεροδρόμια, δείτε τα μέτρα που παίρνουν. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων πανευρωπαϊκά και αυτή τη στιγμή στα αεροδρόμια, για παράδειγμα, ένα στοιχείο, το ξέρετε προφανώς, ένα στα 7 δειγματοληψίες κάνουν ένα στους 7 ταξιδιώτες. Τα αεροπλάνα είναι 100%, με 100% πληρότητα ταξιδεύουν. Τώρα, τα μέτρα που παίρνουν, για τη μάσκα στην εκκλησία... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι. Εδώ τώρα έρχονται και σιγά σιγά επαναφέρουν αυτό το γνωστό περί ατομικής ευθύνης. Δεν παίρνουν τα μέτρα, πήραν τα μέτρα βεβαιασμένα και με, αν θέλετε, και παρά τις επιφυλάξεις, ενδεχομένως και αντιρρήσεις που εκφράζουν τότε από τους επιδημολόγους και από την επιστημονική κοινότητα, πήρανε μέτρα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στη χώρα μας. Από κοινού αποφασίστηκαν αυτά για να ανοίξουν τα σύνορα, για να κινηθεί ο τουρισμός, στα πλαίσια του να κινηθεί ο τουρισμός. Στην ουσία, φωτογραφίζονταν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού. Αυτές θέλανε να ευνοηθούν για να λειτουργήσουν και να μην έχουν απώλειες από τα κέρδη τους. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα όμως... Στον τουρισμό νομίζω ότι το αποδέχεστε κι εσείς, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν πάνε καλά. Έχουν πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Μα φυσικά, έχει πληγήσει, σίγουρα, δεν διαφωνεί κανένας. Όμως δείτε τώρα, εδώ με την αύξηση των κρουσμάτων, 93 αν θυμάμαι καλά τώρα, επιβεβαιωμένα ήταν τα κρούσματα μέσα σε 3 μέρες. Και σε 16 περιφέρειες, 16 σημεία στη χώρα μας. Αυτά, τα περισσότερα ήταν στην Αττική. Αλλά δεν μου απαντήσατε. Στην εκκλησία πρέπει να φοράμε. Φυσικά και πρέπει. Να είναι επιβεβλημένο. Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Αυτά τα μέτρα προστασίας ατομικά, το ζήτημα της υγιεινής κτλ. Φυσικά και πρέπει να παίρνονται. Όπως και αυτό που με ρωτάτε, η μάσκα στους κλειστούς χώρους, στους δημόσιους χώρους, ενώ στα. Στις υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Φυσικά και πρέπει να παρθούν αυτά τα μέτρα.
Ναι. Αλλά όχι αυτό να δρά, κοιτάξτε τώρα, να δρά τιμωρητικά απέναντι στο, δηλαδή επανήλθε γνωστή, αν δεν φοράς μάσκα πρόστιμο. Ναι. Καταλάβατε. Άμα δεν δηλαδή αφήσανε όλο αυτό το διάστημα μια χαλαρότητα, ναι. Αφήσανε τον κόσμο. Γιατί δεν είχαμε μια κρούσματα. Ναι, ναι, κοιτάξτε όμως, τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται εδώ και 20 τόσες μέρες, 25 μέρες. Και αυτό το περιμένανε. Θεωρητικά πάντα. Το περιμένανε. Όπως ότι ανοίξανε τα σύνορα. Δείτε τι έγινε με τα Βαλκάνια. Με τις παλινοδίες. Ανοίγουμε τον Πορμαχό να κλείνουμε το άλλο, την άλλη είσοδο. Και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε, γι' αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση κάνει βήματα προς πίσω. Και όχι μόνο στις μάσκες, όπως με ρωτάτε, αλλά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη ή αν θέλετε τη διαχείριση του ζητήματος της πανδημίας. Επειδή λέτε ξεχνάμε, για παλινοδίες, ήθελα να συζητήσουμε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ναι. για τα ελληνοτουρκικά, τη στάση του Ερντογάν αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης. Τη θέση του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση μίλησε πρόσφατα, προχθές πότε ήταν, ο Πρωθυπουργός μίλησε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Δεν είναι σε ό,τι αφορά την Ναύτεξ, τις κινήσεις της Τουρκίας με το ερευνητικό σκάφος, με το στόλο της κτλ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι όμως ότι προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα από το λαό και εμείς το λέμε ευθέως. Ότι η οποία όμως πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Και τι θέλω να πω με αυτό. Απ' τη μια προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός ότι οι σύμμαχοί μας, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον πιο επίσημο τρόπο, καταρχήν ότι αναφέρονται σε κρίζες θαλάσσιες περιοχές, αγνοώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό δεν είναι μία φορά ως δήλωση. Απανοτές δηλώσεις, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των ΗΠΑ κτλ., έκαναν λόγο για διαφιλονικούμενα ύδατα. Έτσι, τσουβαλιάζοντας τις αμφισβητήσεις του κατά τα άλλα, όπως τον ονομάζουν, απομονωμένο Ερντογάν, με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και βεβαίως, οι δηλώσεις που ξεκινώντας από το Συμβούλιο Εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής και φτάνοντας μέχρι και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργούν απλά τελεσμένα, καταχειρώνοντας την πράξη τις απαράδεκτες φυσικά τουρκικές αμφισβητήσεις. Όπως επίσης μεγάλη πρόκληση, κυρία Χαρίτου, έχει ευελιξία η Ελλάδα. Να παρουσιάσει την έντιμη κινητικότητα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δείτε αεροπλανοφόρο που είναι πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, ως ένα μήνυμα, για παράδειγμα, προς την τουρκική κυβέρνηση, που τάχα αποτρέπει την κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας. Τότε πολύ καλά ξέρουμε ότι το αεροπλανοφόρο αυτό μαζί με ελληνικά F-16 και μαζί με τουρκικά αεροπλάνα επιχειρούν στην περιοχή, είτε μέσω ασκήσεων, είτε επιτηρούν τη Λιβύη. Όχι για τα συμφέροντα, όχι για την Τουρκία, αλλά για το πώς κινείται, πώς δρούνε μάλλον οι ρώσικες δυνάμεις, η Ρωσία. Κύριε Λαμπρούλη, 30 δευτερόλεπτα έχουμε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σύμφωνα με λοιπόν, το εμείς λέμε ότι απέναντι στον εφησυχασμό τόσο της κυβέρνησης όσο και των υπολείπων κομμάτων, εμείς λέμε ότι ο λαός μας πρώτα θα πρέπει να είναι ενημερωμένος, να είναι σε επαγρύπνηση. Ήδη μεθοδεύονται και στα πλαίσια που άρχισε, ξεκίνησε, αν θέλετε, και μια διαδικασία συζήτησης ή ανοίγματος μιας συζήτησης με τους Τούρκους. Στον ορίζοντα είναι η συνδιαχείριση του Αιγαίου. Μάλιστα. Με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η χώρα μας, ο λαός μας θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον, στο άμεσο κύριε μέλλον Λαμπρούλη, ή στο απότερο μέλλον. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.